Την πρόθεση του να προχωρήσει σε αναπομπή του νόμου που ψήφισε η Βουλή για αναστολή των εκποιήσεων έως στις 30 Ιανουαρίου του 2015, ανακοίνωσε μετά το πέρας της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, λέγοντας πως ήταν αχρίαστη η αναστολή του νόμου. Δεδομένο ότι μη υπαρχόντων κανονισμών που να προβλέπουν για τον περιεκποιήσεως νόμων, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο περιεκποιήσεως νόμος. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι εμφανιστήκαμε ως ανταποκρινόμενοι εις τις προϋποθέσεις που έθεσε η Τρόικα προκειμένου να αντλήσουμε τα όσα ήτου εις την διάθεσή μας και εν συνεχεία εμφανιστήκαμε με μία παραδοξότητα που μας εμφανίζει ως περίπου ασυνεπείς με τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις και περιορίζομαι κατά τον ιδιαίτερο δυνατόν τρόπον εις τις όσες υποχρεώσεις είχαμε να αναλάβει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκάλυψε ακόμη πως το θέμα θα συζητηθεί και στην σύσκεψη με τους πολιτικούς αρχηγούς που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες. Την ίδια ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα άλλο ένα νομοσχέδιο για το νομικό πλαίσιο για την εφερεγκαιότητα, το οποίο και κατατέθηκε στη Βουλή. Τα άλλα δύο νομοσχέδια, σύμφωνα με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, θα ετοιμαστούν το ένα στα τέλη Δεκεμβρίου και το άλλο στις αρχές Ιανουαρίου. Και στόχος είναι να τεθούν ως πακέτο για ψήφιση κατά την πρώτη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής μετά τις γιορτές. Τέλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης για έξοδο στις διεθνείς αγορές εντός του 2015, ώστε με την άντληση κεφαλαίων να ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας.